Αυτή εδώ είναι η κάμερα με την οποία θα καταγράψουμε σήμερα το τρέξιμό μας. Η ανάλυση του είναι 2K περίπου. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και σταθεροποίηση. Τι πληροφορίες θέλετε, κύριε Μάρια? Πείτε μας, μην το βάλετε στη φουρ ανάλυση, δεν χρειάζεται. Ο στη φουρ ανάλυση θα είναι. Ποιοτικό το τρέξιμο, ποιοτική και ανάλυση. Ναι, ναι, Insta360 Go2. Το νέο μου παιχνιδάκι. Και θα το βάλω και εδώ. Ακούστε και λίγο. Και επίσης μπορώ να το βάλω και εδώ. Πολύ ωραία. Τέλεια. Το καινούριο μου παιχνιδάκι με το οποίο θα γράψω αυτή τη διαδρομή είναι η μικρή καμερούλα Insta360 Go2. Έχει πάρα πολύ μικρό μέγεθος, όσο είναι το δάχτυλο ενός ανθρώπου, και ό,τι δείτε σε αυτό το βίντεο καταγράφηκε μόνο από αυτήν την κάμερα και η ποιότητα μπορώ να πω ότι με εξέπληξε ευχάριστα. Έχουμε πάρει τα πάντα, νερά εδώ πέρα. Είμαστε έτοιμοι. Μου ήθελες τρέξιμο. Και αυτό το πάμε έτσι. Πάμε λοιπόν στο 11, συνεχίζουμε. Μπήκαμε στο 10. Σοφίμη. Έτσι είναι ανήφορη. Πάμε να ανέβουμε την κορυφή γραμμή για το κορακουβούνι, το δεύτερο, την χαμηλή κορυφή. Αντί να πάμε στη μικρή κορυφή, στο κορακουβούνι, πάμε ανάμεσα στις δύο κορυφές, τη μικρή και τη μεγάλη του κορακουβουνίου, ακολουθώντας το 14. Δεν πάμε στο 10 δηλαδή. Πάμε λοιπόν. Εδώ τώρα πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τη μικρή κορυφή του κορακουβουνίου, κορακουβούνι Β, που είναι και η πιο βόρεια κορυφή. Είναι πιο ομαλά από την ανεβαίναμε εκεί πάνω και θα βγούμε ανάμεσα στις δύο κορυφές. Το 14. Κοίτα εδώ, ξεριζώθηκε όλο. Και το κόψανε, φτιάξανε τούνελ. Άρα συντηρείται το μονοπάτι. Και εδώ τώρα επιστρέψαμε στο μονοπάτι 10. Από εδώ πάει στην κορυφή Κορακουβούνι, τη μικρή, τη Β, την πιο βόρεια. Και εμείς πάμε τώρα στην Α, στην Κορακουβούνι, τη γνήσια. Α, η κορυφή. Δεν έχει κούμαρα φέτος. Πέρυσι ήταν όλο κόκκινα εδώ πέρα, όλα. Ένα έχει. Και δεν είναι γινωμένο. Στην ανατολική πλευρά του Μητού και βλέπουμε τα Μεσόγεια, το αεροδρόμιο. Δεν θα ανέβουμε στην κορυφή, στο Κορακουβούνι. Θα συνεχίσουμε από το μονοπάτι αυτό για να ανέβουμε εκεί που είναι κεραίες. Τώρα βγήκαμε για λίγο στην άσφαλτο. Είναι πολύ λίγο, βασικά ούτε 50 μέτρα θα είναι άσφαλτο. Πολύ λίγο, ναι. Και συνεχίζουμε πού? Στο 10 πάλι. Πάμε πάλι. Πήγαμε. Εδώ.
σε αυτό εδώ το σταυροδρόμι. Δεν πάμε αριστερά. Πάμε από εδώ λίγο δεξιά. Και θα βρούμε άλλο ένα δικό μονοπάτι. Στρίβουμε αριστερά. Εδώ που είναι η κολόνα της ΔΕΗ. Εδώ που λέει κίνδυνος θάνατος. Εδώ που λέει κίνδυνος θάνατος. Πήγαινε πιαστό, να δούμε αν ισχύει. Πάω να το πιάσω, να δω αν ισχύει. Πάμε πάνω εδώ. ΔΕΗ, φεύγουμε πάνω. Έχουμε αυτή τη θέα ωραία. Αλλά έχουμε και αυτό το ανέβασμα που δεν είναι για τρέξιμο. Είναι περισσότερο σε κάποια σημεία και ψηλό σκαρφαλαματάκι. Να βάλεις χεράκι για να κρατήσεις ισορροπία. Είμαστε κοντά στις κερές πλέον. Κάπως έτσι φτάσαμε στο βόρειο άκρο της κορυφογραμμής του Ημιτού, όπου ξεκινάει και το πάρκο των Κεραιών που φαίνονται από ολόκληρη την Αθήνα αλλά και τα Μεσόγεια. Βρισκόμασταν δηλαδή σχεδόν στο κέντρο της Αττικής. Μια μικρή στάση και αμέσως μετά ξεκινήσαμε το κατέβασμα. Βρεθήκαμε στο δεύτερο χωματόδρομο. Δεύτερος χωματόδρομος. Ή συνεχίζουμε από εδώ ή πάμε στον από κάτω που είναι ο πρώτος χωματόδρομος. Συνεχίζουμε από εδώ. Πόσο πηγαίνουμε πέρις τώρα, 3,5-4. Ναι, ου, πώς το θες. Σταμάτα. Μπορείς να πεις ψάματα, να τον έτσι Το ελέγχει. Με 6 πάμε, στην ανηφόρα, καλά είναι. Πόψε, θα ξέρω εδώ θα πάμε. Το 2008 είχε καεί αυτό το δάσος. Βλέπουμε 13 χρόνια μετά πως έχουν βγει όλα αυτά τα μικρά πευκάκια και φύτρωσαν μόνος τους. Δεν χρειάστηκε να έρθει εδώ πέρα ένα τσούρμο από πολιτικάντιδες με τις κάμερες να τους ακολουθούν για να φτιαρίζουν και να δείχνουν ότι φυτεύουν δέντρα. Αυτό δεν χτυπήθηκε από τη ζέστη από τον καύσωνα του καλοκαιριού. Για να δούμε. Ωραία. Λίγα είναι. Εδώ είμαστε λίγο κάτω από το σπηλαίο του λιονταριού, το μονοπάτι 14, το οποίο το είχαμε ανέβει πριν. Πάμε λοιπόν, ή κατεβαίνουμε το 14, ναι, ή συνεχίζουμε και κατεβαίνουμε, το άλλο. Και κατεβαίνουμε αυτό που ανεβήκαμε.
και φτάσαμε στην τελική ευθεία. 13 χιλιόμετρα σε 2,5 ώρες κάναμε. Να, φτάσαμε. Τέλος εδώ, δοκιμάστηκε και η νέα κάμερα Insta360 Go 2, η μικρούλα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Κανάλι? Έχουμε κανάλι, έχουμε. Okay. Σχόλια από κάτω αν σας άρεσε το υλικό από τη νέα καμερούλα αυτή, η οποία ευτυχώς έχει λιγότερο βάρος.